Κοντά στους άστεγους στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κλιμακώνοντας τις δράσεις ενεργητικής προσέγγισης και εργασίας στο δρόμο. Κλιμάκιο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές παρήχε δέματα με ανθρωπιστικό υλικό, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και απολυματικά στους άστεγους του Πειραιά, καθώς και κουβέρτες. Μας βοηθάει όσον αφορά τα σκεπάσματα, τροφή, μάσκες, αντισηπτικά που τα χρειαζόμαστε όλοι τώρα λόγω του COVID. Γιατί είμαστε σε αντίξωες συνθήκες. Μόνο ο Ερυθρός Σταυρός κάνει κάτι τέτοιο όσον αφορά τα σκεπάσματα, το κρύο και τον άνθρωπο πιο βαθιά. Δηλαδή, αν κρυώνει, αν έχει ρούχα, δεν είναι μόνο το φαγητό. Εδώ πιο πολύ έχουμε ανάγκη από ρουχισμό που δεν έχουμε. Και είστε μόνο ο Ερυθρός Σταυρός και μας τα παρέχει όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να χτυπήσουμε πολλές φορές την πόρτα. Έρχονται μόνοι τους. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό έργο στα παιδιά εδώ πέρα, ειδικά που είναι στο λιμάνι. Είναι ό,τι το καλύτερο πιστεύω που μπορεί να προσφέρεται μέχρι τώρα. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ανταποκρινόμενος στην πρωτόγνωρη πανδημία που πλήττει την κοινωνία μας, με πρωτοβουλία του Προέδρου του, Αντώνη Αυγερινού, βρίσκεται σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά για να υποστηρίξει μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας, τους άστεγους που διαβιούν στο δρόμο. Σήμερα λοιπόν, κλιμάκια του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αποτελούμενα από έμπειρα στελέχη, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, σαμαρίτες, διασώστες, νοσηλευτές και κοινωνικοί πρόνοιας, διανέμουν ανθρωπιστικό υλικό, είδη πρώτης ανάγκης ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, αντισηπτικά, μαντιλάκια, γίνεται θερμομετρήσεις και παράλληλα προσφέρουν πρώτες βοήθειες, πρώτες ψυχολογικές βοήθειες στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Αντίστοιχες δράσεις θα επαναληφθούν από τις ομάδες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα τις περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες. Οι δράσεις ενεργητικής προσέγγισης υποστήριξης αστέγων θα συνεχιστούν και στην Αθήνα σε διάφορα σημεία κατόπιν χαρτογράφησης που έχει γίνει από τους επαγγελματίες, αλλά και σε άλλες πόλεις. Οι δράσεις αυτές θα πολλαπλασιαστούν, θα γίνουν και στην επαρχία. Μεγάλα αστικά κέντρα έχουν επιλεγεί βάσει της καταγραφής των αναγκών, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα, και θα συνεχίζουμε καθημερινά να βρισκόμαστε κοντά σε όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη.